Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα είναι σίγουρο ότι θα το βρούμε ξανά μπροστά μας και μάλιστα σύντομα. Δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με όσα είδαμε να γίνονται στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, αλλά έχουμε και τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών από την Τουρκία. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε ξανά έναν άνθρωπο ο οποίος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Έχει δουλέψει πάνω σε αυτό. Είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Κυρία Τσιριγότη, σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που θα μοιραστείτε τις απόψεις σας με τους τηλεθεατές του Μιλιτέρ. Καλώς ήρθατε ξανά λοιπόν στο Μιλιτέρ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είδαμε στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας έναν μικρό ευρώ. Και θα πρέπει να συνηθίσουμε πλέον ότι θα βλέπουμε αυτή την πίεση προς τα ευρωπαϊκά σύνορα όλο και συχνότερα. Το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι απρόβλεπτο και έχει ραγδαίες εξελίξεις. Είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε, μας απασχολεί και θα μας απασχολεί συνεχώς, γιατί τα αίτια που το προκαλούν δεν έχουν σταματήσει και έρχεται και η κλιματική αλλαγή. Πρώτο πυλών είναι. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι κάτι που θα συζητάμε συνεχώς. Ένα μικρό ευρώ, ναι, περίπου τον είδαμε, αν και τα αίτια που προκαλούν αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας είναι πολύ περισσότερο πολιτικό και έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και όχι με την Πολωνία. Πάντως, εδώ στην Αθήνα υπάρχει ήδη μια ανησυχία, κυρίως για κάποιες δηλώσεις που έγιναν από την τουρκική πλευρά, με τον κύριο Ερντογάν πρώτο να προχωράει σε κάποιες απειλητικές δηλώσεις. Θεωρείτε πιθανό να έχουμε κάποια ανάλογα επεισόδια στον Εύρο ή αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί και να μας θέτει σε ένα συναγερμό είναι πάντα το Αιγαίο? Ο κύριος Ερντογάν μας έχει συνηθίσει όταν θέλει να κάνει κάτι να το προαναγγέλει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν. Το θέμα είναι πότε θα το κάνει. Δυστυχώς μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό και ανησυχούμε περισσότερο και εγώ προσωπικά ανησυχώ. Μας ανησυχεί και ο Εύρος, αλλά τα νησιά νομίζω πολύ περισσότερο. Γιατί ο Εύρος, ναι μεν, η ιδιομορφία του εδάφους του είναι τέτοια που είναι πιο προσιτός στο να μπουν χιλιάδες μετανάστες από τον Εύρο, γιατί είναι και το Εύρος του μεγάλο. Αλλά ο Εύρος ταυτόχρονα είναι και πιο εύκολος να αντιμετωπιστεί. Ενώ τα νησιά και τα θαλάσσια σύνορα, η θάλασσα είναι πολύ πιο δύσκολη και οι αποστάσεις ανάμεσα στην τουρκική ακτή και στις ελληνικές ακτές είναι πολύ μικρές. Με αποτέλεσμα όταν η βάρκα μπαίνει στη θάλασσα, πολύ εύκολα φτάνει και στη δική μας ακτή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επί των ημερών σας, για να μείνουμε λίγο στον Εύρο, είχαν γίνει ανάλογες προσπάθειες? Εννοείται σαν του Μαρτίου? Ναι. Ναι, είχαν γίνει άλλες δύο φορές. Η μία φορά ήταν όταν είχαν μαζευτεί στην Ανδριανούπολη 15-20 χιλιάδες μετανάστες ή πρόσφυγες. Ήταν ο Σεπτέμβριος του 2015, λίγο πριν τις εκλογές. Και φυσικά καταλαβαίνετε, από τη μια είχαμε τα νησιά, είχαμε μετά και την απειλή από τον Εύρο. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, σε όλα τα επίπεδα και με τις αντιδράσεις που έπρεπε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την τουρκική πλευρά, εκτονώθηκε η κατάσταση μέσα σε 2-3 μέρες. Και άλλη μια φορά είχε επιχειρηθεί πάλι να ανοίξει ο Εύρος, ήταν το 2018, όταν είχαμε το καραβάνι της Ελπίδας, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, που μαζεύονταν από την πλευρά της Τουρκίας, ταυτόχρονα και από τη δικιά μας την πλευρά,
είχαν φτάσει από ελληνικής πλευράς επάνω στη Θεσσαλονίκη και φυσικά υπήρξε μια έτσι δυσκολία σε όλο αυτό το εγχείρημα. Είχαμε όμως και τις δύο φορές μια συνεργασία με την τουρκική πλευρά και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βοηθήσει. Έγινε μια συνολική προσπάθεια και έτσι αποφύγαμε το να μπορέσουν να παραβιάσουν τον Εύρο. Είχαμε βέβαια και εμείς ανεβάσει δυνάμεις επάνω και στρατό και αστυνομία. Υπήρξε δηλαδή μια εγρήγορση. Αν καταλαβαίνω καλά, είχατε λειτουργήσει περισσότερο προληπτικά, γιατί δεν είχαμε δει τα γεγονότα του Μαρτίου που είδαμε στον Εύρο, ας πούμε. Άρα, μάλλον προληπτικά λειτουργήσατε περισσότερο και αποφύγαμε τα χειρότερα. Απ' τη μια ήταν η πρόληψη και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οργανισμούς ευρωπαϊκούς, εννοώ Frontex, Europol, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά ήταν και η Τουρκία από την άλλη πλευρά. Κάποια περιστατικά έτσι όχι και τόσο ευχάριστα τα είδαμε στη Θεσσαλονίκη, στα Διαβατά, όπου είχαν μαζευτεί από όλη την Ελλάδα. Δεν αφήσαμε περιθώρια πολλά να μαζευτούν όλοι όσοι είχαν μέσω εφαρμογών δηλώσει ότι θα πηγαίνανε στα Διαβατά, γιατί υπήρχαν έλεγχοι και στα τρένα και στα λεωφορεία και στους δρόμους. Υπήρχε μια έτσι εγρήγορση του συστήματος. Τώρα, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση η ρητορική της Άγκυρας, αλλά και των Βρυξελών. Να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο μοιάζει να βάζουν την Ελλάδα σε θέση κατηγορούμενου. Ο κύριος Ερντογάν, αλλά και οι υπουργοί του, επί της ουσίας μας κατηγορούν ότι πνίγουμε κόσμο στο Αιγαίο. Και από την άλλη ακούμε κατά καιρούς και την κυρία Γιώχανσον από τις Βρυξέλλες να μας επιπλήττει εντός εισαγωγικών για τα λεγόμενα pushbacks. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Πιστεύετε ότι θα βρούμε και τον πελά μας, δηλαδή με τον τρόπο που το διαχειριζόμαστε? Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε έτσι επιχειρησιακά, γιατί αυτή η λέξη pushback είναι λίγο πολύ βαριά και δεν είναι η σωστή. Άλλο το να εφαρμόζεις τον κώδικα συνόρων Σέγγεν, είτε στα χερσαία σου σύνορα είτε στα θαλάσσια σου σύνορα, που σημαίνει ότι αποτρέπεις μαζική εισρωή μεταναστών, γιατί κακά τα ψέματα και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη μετανάστευση του 2015, η μαζική εισρωή μεταναστών που παραβιάζει τα σύνορα μιας χώρας, μιας ευρωπαϊκής χώρας, θεωρείται απειλή. Λοιπόν, όταν προσπαθείς με επιχειρησιακούς τρόπους να αποτρέψεις μαζικές εισρωές, είναι γιατί προστατεύεις τα σύνορά σου. Το pushback είναι ότι, για παράδειγμα, μια βάρκα έχει μπει στα δικά σου τα θαλάσσια σύνορα ή έχει φτάσει σε έδαφος δικό σου και από εκεί τους παίρνεις τους μετανάστες και τους ξαναγυρνάς πίσω. Αυτό αντίκειται, όπως καταλαβαίνετε, σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις και καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τώρα, πάντα υπήρχαν σκοπιμότητες, πάντα κατηγορούν τη χώρα μας. Εμείς κατηγορούμε την Τουρκία. Εξαρτάται ποιος μας κατηγορεί και γιατί. Καλό θα ήταν όμως όποια καταγγελία υπάρχει, για να μην αφήνουμε να αιωρείτε το οτιδήποτε, να ερευνάτε και να εξετάζετε. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί, υπάρχει η δικαιοσύνη, υπάρχει ο εισαγγελέας, υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, υπάρχει εσωτερικά και στην αστυνομία και στο λιμενικό μηχανισμοί για να ερευνήσουν τις οποιασδήποτε καταγγελίες και καλό θα ήταν να γίνει. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει από τη χώρα μας να συστήσει μια ανεξάρτητη αρχή. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα πολιτικό. Καλό θα ήταν να το δουν πιο θετικά αυτοί που πρέπει, γιατί εάν δεν το κάνουμε, ήδη μας κόβουν τις χρηματοδοτήσεις από διάφορα προγράμματα. Το να αποδειχτεί κάτι είναι πάλι δύσκολο. Το να μας κατηγορεί η Τουρκία ή να μας κατηγορούν ΜΚΟ ή
άλλοι οργανισμοί. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι σήμερα και φωτογραφίες να παραποιήσεις και βίντεο να παραποιήσεις. Υπάρχουν όμως οι μηχανισμοί εκείνοι που καλό είναι να τους χρησιμοποιήσουμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το θέμα που θα πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο είναι αυτό που λέγεται και ακούγεται ότι εμείς είμαστε η ασπίδα της Ευρώπης. Αυτό ενέχει για μένα κινδύνους, γιατί στο τέλος η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες και η χώρα μας θα πρέπει να διεκδικεί τον ίσο καταμερισμό βαρών και τις μετεγκαταστάσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων από τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο από το οτιδήποτε άλλο. Έχουμε εστιάσει σε αυτό, κυρία Τσιριγό, δηλαδή ποια είναι η εκτίμησή σας από αυτά που βλέπετε και μαθαίνετε? Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση που είναι ακόμα στη διαδικασία της διαβούλευσης δεν προβλέπει την υποχρεωτική μετεγκατάσταση από τις χώρες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Δεν υπάρχει η υποχρεωτική αυθόρμητη αλληλεγγύη, να το πω έτσι πιο κομψά. Και τα κράτη-μέλη που ενδεχομένως θέλουν να υποστηρίξουν κατά κάποιο τρόπο τη χώρα μας, μπορούν να το κάνουν σε είδος. Δηλαδή να δώσουν ένα αλφα χρηματικό ποσό ή μια δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού και εντάξει. Δεν είναι όμως έτσι. Θα πρέπει συνεχώς να το ζητάμε, όπως έγινε κατά το παρελθόν και το 2016 μέχρι και το 2018 έγιναν 33.000 μετεγκαταστάσεις από τη χώρα μας, έγιναν 10.000 επανενώσεις και έτσι κάπως υπήρξε μια αποσυμφόρεση από τους αναγνωρισμένους πια πρόσφυγες που φιλοξενούσε η χώρα μας. Πρέπει συνεχώς να το ζητάμε και να ενοχλούμε συνέχεια. Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα ότι η Τουρκία έχει αλλάξει κάπως την τακτική της και έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί και μεγάλα πλοία για τη μεταφορά μεταναστών. Είχαμε αυτό το επεισόδιο τελευταία με το πλοίο που εντοπίστηκε κάπου ανοιχτά της Καρπάθου. Ενώ θεωρητικά θα ήταν πιο εύκολο να αποθήσουμε τέτοια μεγάλα πλοία, είδαμε ότι η Ελλάδα δεν έκανε και τίποτα. Ουσιαστικά το πλοίο πήγε νομίζω στην Κο, αν θυμάμαι καλά, και εκεί αποβιβάστηκαν οι μετανάστες. Σας ανησυχεί αυτή η νέα τακτική της Τουρκίας? Βλέπετε ότι θα έχει συνέχεια? Καταρχήν δεν είναι το μοναδικό περιστατικό το τελευταίο 7 μήνο περίπου. Είχαμε 2 περιστατικά στα Κύθυρα, ένα περιστατικό στη Φολέγανδρο. Μιλάμε για πλοιάρια και όχι βάρκες φουσκωτές που έρχονται στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Και είχαμε 2 περιστατικά στην Κρήτη. Σαφώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο. Όμως να ξέρετε ότι όταν στενεύει, όταν κλείνει ένας δρόμος, ανοίγει σίγουρα κάποιος άλλος. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Το είχαμε δει και στον Εύρο. Όταν έσφυγε ο κλοιός στο ποτάμι, άνοιγε η δίωδος η θαλάσσια προς Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη. Και κατά το παρελθόν το είχαμε δει άλλες 2 φορές και μιλάω για το 2017-18, το είχαμε δει στην Κρήτη με 2 πλοιάρια. Τότε τι είχε γίνει? Είχαν αλλάξει τακτική το ελληνικό λιμενικό σε συνεργασία με τη Frontex, αλλάξαν τα επιχειρησιακά σχέδια και ενισχύθηκε κάπως η περιοχή από πλοιάρια του λιμενικού και της Frontex. Και σταματήσαμε αυτή τη δίωδο. Πιστεύω και ευελπιστώ ότι κάτι αντίστοιχο και ανάλογο θα γίνει και τώρα. Είναι όμως ανησυχητικό γιατί αυτά τα καράβια έχουν πάνω από 150 άτομα. Και δεν είναι ότι καλύτερο, με 2-3 φορές καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός θα είναι μεγάλος. Μάλιστα.
Και σύμφωνα, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, βεβαίως. για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, σύμφωνα με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία σαφώς δεν εφαρμόζεται από την πλευρά της Τουρκίας από πέρσι το Μάρτι, δεν επιστρέφονται πίσω όσοι έρχονται σε εμάς, στη χώρα μας, εάν δεν εξεταστεί το αίτημα ασύλου τους και δεν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δηλαδή το ότι ζητήσαμε εμείς να πάρουν πίσω το καράβι από τη στιγμή που ήταν στα δικά μας χωρικά ύδατα, σίγουρα η Τουρκία δεν θα το έπαιρνε, γιατί όχι μόνο για τους γνωστούς λόγους, γιατί η Τουρκία αρνείται πάντα, αλλά γιατί υπάρχει και αυτό το που περιγράφεται στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κύριε Τσιριγότη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Περιττό να σας πω ότι θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και μάλλον σύντομα από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς. Αν και χαιρόμαστε που σας έχουμε καλεσμένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε Και εγώ καλά. ευχαριστώ. Και εσείς. Καλό βράδυ. Γεια σας.